Είμαι ο Γιώργος Παπαμοησαίος, είμαι ο πρόεδρος των Πανεπιστημίων Ποδοσφαιριστών της Κύπρου. Ο σύλλογος μας έχει το όνομα του προστάτη μας του Αγίου Γεωργίου και λέγεται Παγκύπριος ο Αθλητικός Σύλλογος Παλεμάχων Άγιος Γεώργιος, ο οποίος ιδρύθηκε το 1992. Τώρα εδώ η ομάδα που παίζει είναι η Μεσόγειος και η Μεσόγειος όταν είχε γίνει το ενιαίο αμυντικό δόγμα Κύπρου-Ελλάδος, τα τρία μεγάλα νησιά, η Κύπρος, η Ρόδος και η Κρήτη, αποφασίσαμε να κάνουμε το ενιαίο αθλητικό δόγμα βετεράνο ποδοσφαιριστών. Σχεδόν όλοι οι συνδέσμοι της Ελλάδος, 150-160 συνδέσμοι ποδοσφαιριστές, ανοίγουν στη Μεσόγειο και έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Σήμερα εδώ το παιχνίδι παίζει η Μεσόγειος. Ποδοσφαιρική ως όμιλος βετεράνων Μεσόγειος, η οποία αποτελείται. Έχουμε τον πρόεδρο των βετεράνων ποδοσφαιριστών Μυτιλίνης, τον πρόεδρο των βετεράνων ποδοσφαιριστών Αθλητικού Ομίλου Βιστονίδας, τον πρόεδρο των βετεράνων ποδοσφαιριστών Γαλαξία Περιστερίου, τον πρόεδρο των βετεράνων ποδοσφαιριστών Βόλου και να μην πω πάρα πολλοί πρόεδροι και ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αγωνίζονται. Και με το Αγρεβενά έχουμε πάρα πολλά καλές σχέσεις. Είμαστε αδελφοποιημένοι από τα πριν δύο χρόνια. Είχαμε έρθει πριν δύο χρόνια εδώ και παίξαμε. Ήρθαν στην Κύπρο φέτος, τους φιλοξενήσαμε. Ναι. Και μείναμε εκεί και παίξαμε με τον Πας Γιαννίνο. Είπαν τα παιδιά στο πέρασμα μας να μας φιλοξενήσουν ένα βράδυ εδώ και δεν μπορούσαμε να αρνηθούμε με μεγάλη μας χαρά, διότι σχέσεις μας χρόνο με το χρόνο δυναμώνει και γίνεται πιο δυνατός. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Μπορεί να σας πω ότι έχουμε αδελφοποιηθεί με συνδέσμους πριν 15 χρόνια και με τα παιδιά εδώ νιώθουμε ιδιαίτερη συμπάθεια, διότι τους Μακεδόνες, εμείς οι Κύπροι τους αγαπούμε πάρα πολύ. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από τα Γρεβενά? Φανταστικές, διότι για να έρθουμε αμέσως σε δεύτερο χρόνο εδώ, ξέρετε ότι οπωσδήποτε μας αρέσει και εκτός η περιοχή που είναι πολύ καλή, η φιλοξενία εδώ του Συλλόγου, ο Δήμαρχος εδώ βοηθούν τα, και θέλω να τους ευχαριστήσω και να τους πω αξίζει τον κόπο να βοηθούν τα παιδιά, διότι είναι καλή προσπάθεια αυτή που γίνεται. Τώρα παίζομαι εδώ, το αποτέλεσμα είναι το τελευταίο που μετρά, να μην χτυπήσει κανένας και να δημιουργήσουμε τη φιλία μας χρόνο με το χρόνο, είπαμε, γίνεται πιο δυνατή. Φιλοξενούμε στην πόλη μας σήμερα την ομάδα των Παλεμάχων της Λεμεσού. Είναι ο αθλητικός όμελος Μεσόγειος. Με τον Πυρσό γενικότερα και με την πόλη μας έχουμε σχέσεις και φιλοξενήθηκαμε και εμείς στην Κύπρο κάτω. Το ποδοσφαιρικό σήμερα γεγονός, τη φιλική συνάντηση, τη χαρακτηρίζω πραγματικά σπουδαία, με την έννοια ότι προάγει και τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Μακάρι και στο μέλλον να έχουμε στην πόλη μας τέτοιες εκδηλώσεις. Κύριε Δήμαρχε, φιλοξενούμε στα Γρεβενά την ομάδα Παλέμαχων από την Κύπρο και αυτή τη στιγμή έχουμε φιλικό με τον Πυρσό. Μία από τις πολλές εκδηλώσεις, από τα φιλικά που κάνουν οι Παλέμαχοι του Πυρσού, αναβιώνοντας και θυμίζοντας στους παλιότερους την ιστορική ομάδα του Πυρσού, αλλά και την συνέχεια της ιστορικότητας αυτής της ομάδος, με ένα ιστορικό σύλλογο, έτσι όπως έγινε η συνένωση των σωματείων που ανέφερε προηγουμένως ο πρόεδρος της Μεσογείου, μια ομάδα με την οποία έχει δεσμούς, είχε επισκεφθεί τα Γρεβενά πριν δύο χρόνια, φιλοξένησε την ομάδα των Γρεβενών την προηγούμενη χρονιά και τώρα ήταν η σειρά των Γρεβενών. Ένα φιλικό που έχει χαρακτήρα πραγματικά ανάδειξης της ομορφιάς του ποδοσφαίρου παρά το περασμένο της ηλικίας και νομίζω είναι κάτι σημαντικό που παραδειγματίζει τους νεότερους και δείχνει και τη συνέχεια της ιστορικής ομάδας των Παλεμάχων μέσω των Παλεμάχων του Πυρσού. Είχαμε πάει τον Μάιο κάτω, είχαν έρθει πρόπερση. Τους φιλοξενήσαμε εδώ πέρα και μας φιλοξενήσαν αυτοί το Μάιο ένα τριήμερο κάτω. Μείναμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την φιλοξενία τους και γι' αυτό ανταποκριθήκαμε και πάλι τώρα τους καλέσαμε και έχουμε μια καλή
ας πούμε, με τους παλέμαχους της Κύπρου και συνεχίζουμε κάθε φορά να τους καλούμε και να πηγαίνουμε. Ομάδα με την επωνυμία Μεσόγειος, που δεν είναι μόνο παλέμαχοι Κύπρου, είναι και από την Ελλάδα γενικότερα. Και ανταποδίδουμε τη φιλοξενία που μας κάνανε το Μάιο στην επίσκεψή μας εκεί, που περάσαμε υπέροχα. Έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερα καλή σχέση με τους φίλους Κυπρίους. Και αυτό θα συνεχιστεί, θα ξαναπάμε, θα ξανάρθουν, διότι είναι μια εκδήλωση που μας γεμίζει όλους και μας ικανοποιεί, θα λέγαμε.